Η προσφορά ενός δρόμου προς τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή και να απομονωθεί το Ιράν και η πληρεξούσή του, δήλωσε σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντωνι Μπλίνκεν, κατά το τελευταίο σταθμό στο Κάιρο της περιοδίας του στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στη Γάζα. Μετακινούμενος ανάμεσα στο Ισραήλ και σε Αραβικά κράτη, ο Μπλίνκεν οθεί για έναν δρόμο προς τα εμπρός από την αιματοχυσία στη Γάζα, αν και η σύγκρουση απειλεί να επεκταθεί στον Λίβανο, στο Ιράκ και στις οδούς ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπτέλ Φάτα Χαλσίση, ο Μπλίνκεν είπε πω η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε δύο δρόμου: με τον έναν να βλέπει το Ισραήλ ενσωματωμένο στην περιοχή με εγγυήσει ασφαλεία και δεσμεύσει από χώρε τη περιοχή, καθώ και από τι ΗΠΑ και ένα Παλαιστινιακό κράτο, τουλάχιστον ένα δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό το κράτο. Ο άλλο δρόμο είναι να συνεχίσουμε να βλέπουμε την τρομοκρατία, το μηδενισμό, την καταστροφή από τη Χαμά, από του Χούθοι, από τη Χεσμολάχ που όλοι υποστηρίζονται από το Ιράν, είπε. Αν ακολουθήσετε τον πρώτο δρόμο, αυτό είναι ο καλύτερο δρόμο να απομονώσετε, να περιθωριοποιήσετε το Ιράν και του πληρεξούσιου που κάνουν τόσο φασαρία για εμά και ουσιαστικά για οποιονδήποτε άλλον στην περιοχή. Η επίσκεψη του Μπλίνκεν πραγματοποιήθηκε την επόμενη τη προειδοποίηση που απίφθηναν η Αίγυπτο και η Ιορδανία πω η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ που έχει σκοτώσει πάνω από 23.000 Παλαιστίνιου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία τη Γάζα, δεν πρέπει να οδηγήσει στον εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα ή να καταλήξει στην Ισραηλινή κατοχή. Το Ισραήλ και οι υποστηρικτέ του στι Πολιτείε επιμένουν πω δεν είναι αυτό το σχέδιο του Ισραήλ, όμω η Αίγυπτος ανησυχεί καθώ όλο και περισσότεροι κάτοικοι τη Γάζας οθούνται προ τα σύνορά τη με το θύλακα. Το κράτο αυτό θα ενσωματώσει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όπου ο Μπλίνκεν συνάντησε τον Αμπά στην de facto Παλαιστινιακή πρωτεύουσα τη Ραμάλα χθε Τετάρτη. Η Ουάσιγκτον θέλει τη μη δημοφιλή Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει μεταρρυθμίσει και να ανακτήσει την αξιοπιστία τη προκειμένου να αναλάβει τη Γάζα εάν και όταν το Ισραήλ επιτύχει το στόχο του να εξαλείψει τη Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας από το 2007. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.